Φίλες και φίλοι, έχουμε προαναγγείλει σε συνέχεια των έμεσων debate που ολοκληρώθηκαν με τους γνωστούς ή γνωστότερους 7 υποψηφίους για τη σύσταση του Προοδευτικού Κέντρου και της Μεταρρυθμιστικής Κεντροαριστεράς, για την ηγεσία λοιπόν αυτού του φορέα υποσύσταση, ολοκληρώσαμε τις συμμετοχές, αλλά σας είπαμε θα αναδείξουμε και τη φωνή των λιγότερων αναγνωρίσιμων φωνών που μπορεί και αυτές να έχουν να προσδώσουν κάτι, ίσως και κάτι ιδιαίτερο που μας έχει διαφύγει. Ένας από αυτούς είναι ο έγκλητος νομικός, επικεφαλής της ΕΔΕΜ, παρακαλώ, ΕΔΕΜ, ο κύριος Πόντας, ο οποίος είναι με το κίνημά του, με την τάση του, με το κόμμα ΕΔΕΜ, συστατικό στοιχείο της Δημοκρατικής Συμπαράταξης. Τον έχουμε στο τηλέφωνο και τον καλημερίζουμε στο ραδιοφωνικό αυτό debate. Καλημέρα κύριε Πόντα. Καλημέρα σας, καλημέρα σας. Κύριε Πόντα, που μπορεί να μην ακούγομαι λίγο καλά, αλλά βρίσκομαι σε εξωτερικό χώρο, οπότε ίσως είναι λίγο δύσκολη η επικοινωνία, αλλά νομίζω ότι... Είναι εξαιρετική. Είναι εξαιρετική. Και σας ευχαριστούμε για τον χρόνο που διαθέτετε. Θέλω πρώτα να θέσω 4-5 ερωτήματα που είναι στάνταρτ για όλους και 2-3 προσαρμοσμένα στην πολιτική φιλοσοφία, το προφίλ του κάθε υποψηφίου. Όπως το έκανα με όλους. Ξεκινάω με τις στάνταρ ερωτήσεις. Χθες, κύριε Πόντα, είχαμε τις εικόνες από το δημοψήφισμα ή το λεγόμενο δημοψήφισμα στην Καταλωνία. Βλέπουμε μία αντίφαση στην πορεία της ενοποίησης των περιφερειών ή των επαρχιών της Ευρώπης. Αντίστοιχα, είχαμε πριν 10 μέρες περίπου την εξέλιξη στην εκλογική αναμέτρηση της Γερμανίας, με την ανάδειξη κάποιων υπερσυντηρητικών, ίσως και ακροδεξιών, μάλλον σίγουρα ακροδεξιών φωνών, και μια υποχώρηση, αν θέλετε, του ενοποιητικού πνεύματος, όπως εκφράζεται γενικότερα και μέσα από τη σοσιαλδημοκρατία. Σε αυτό το πλαίσιο, νομίζετε ότι η σοσιαλδημοκρατία στην Ευρώπη και την Ελλάδα έχει μέλλον, ή πάμε σε διπολικό σύστημα αριστερά και κεντροδεξιά? Κοιτάξτε να δείτε, η ερώτησή σας είναι πάρα πολύ κρίσιμη, γιατί νομίζω ότι ήρθε ο καιρός να μιλήσουμε επί μιας διαφορετικής βάσεως, η οποία απέχει από τη συνείδηση του κόσμου αυτή τη στιγμή, γιατί είναι και πολύ περιορισμένη η πληροφόρηση που έχει για κάποια θέματα. Ως πρώτη παρατήρηση θα ήθελα να σας τονίσω ότι το φαινόμενο του δημοψηφίσματος στην Καταλωνία και οι εκλογές στη Γερμανία δεν έχουν καμία σχέση. Είναι διαφορετική η τάση της Καταλωνίας και διαφορετικό το αποτέλεσμα με την ανάδειξη της κεντροδεξιάς, της ακροδεξιάς, με συγχωρείτε, ως παράγοντα στη Γερμανία. Και εσείς με ρωτήσατε ποια είναι η άποψή μου για την τάση μη ενοποιημένων φωνών προς την ενοποίηση στην Ευρώπη. Η αλήθεια δεν είναι αυτή. Με βάση τη σοσιαλδημοκρατία. Αν έχει λόγο η σοσιαλδημοκρατία σήμερα να ενώνει, ενώ βλέπουμε ότι υπάρχουν τάσεις φυγής. Ναι, απλά αυτό προσπαθώ να σας εξηγήσω. Η σοσιαλδημοκρατία έχει φυσικά λόγο, και όχι μόνο η σοσιαλδημοκρατία, η εξέλιξη αυτής. Εμείς ως ΕΔΕΜ, ως ένα από τα κόμματα που απαρτίζουμε τη Δημοκρατική Συμπαράταξη, που η δραστηριότητά μας είναι και πολύ έντονη από τον Απρίλιο και μετά και ειδικά στο συνέδριο, μιλούμε για την μεταιδεολογική εποχή. Μιλούμε δηλαδή για την εποχή όπου ανεξαρτήτως της ιδεολογικής προέλευσης του πολίτη που συμμετέχει στις οσμώσεις της πολιτικής, το ζητούμενο δεν είναι από πού προήλθε ο καθένας ιδεολογικά, αλλά ποιος είναι ο προορισμός που θέλει να πάει. Αναζητούμε δηλαδή κοινούς προορισμούς, και η σοσιαλδημοκρατία ως ένας χώρος σύσμιξης, ένωσης και ταύτισης απόψεων που αναδεικνύει περισσότερο τις ομοιότητες και λιγότερο τις διαφορές, είναι ο ικανός εκείνος παρονομαστής που μπορεί να οδηγήσει και τη χώρα μας αλλά και γενικότερα την Ευρώπη στο αύριό της. Αν μου επιτρέπετε όμως να κάνω μια πολύ συγκεκριμένη παρατήρηση, γιατί νομίζω ότι είναι καθοριστική. Το φαινόμενο που παρατηρούμε στην Καταλωνία είναι ένα φαινόμενο που θα το αντιμετωπίσουμε έντονα στο αύριο όλων των χωρών που απαρτίζουν την Ευρωπαϊκή Ένωση και όχι κατά ανάγκη την Ευρωζώνη. Είναι δηλαδή ο λόγος, η πρόθεση περιφερειών και όχι οργανωμένων κρατών να εννοήσουν και να ερμηνεύσουν την έννοια του κράτους ή της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ολοκλήρωσης με έναν τρόπο διαφορετικό από όπως τον ερμηνεύει το κράτος εντός του οποίου ανήκουν. Είναι αυτό που λέμε ότι στο μέλλον το βιωτικό επίπεδο του πολίτη θα καθορίζεται από την πόλη που ζει και όχι από την χώρα που ζει. Και επάνω ακριβώς σε αυτό το πλαίσιο εμείς είμαστε οι πρώτοι που μιλούμε στην Ελλάδα για να προλάβουμε τέτοιου είδους φαινόμενα, γιατί πολύ σύντομα, ξέρετε, θα εξαπλωθούν και στην υπόλοιπη χώρα, να προχωρήσουμε από το μονομπλοκ κράτος, από το αθηναϊκό κράτος, το οποίο
ουσιαστικά θα επιφέρει την αντίδραση παρόμοια με τις αντιδράσεις αυτές που βλέπουμε στην Ευρώπη, διότι το φαινόμενο της Καταλωνίας είναι ένα ακραίο φαινόμενο, αλλά αντίστοιχες φωνές έχουν ακουστεί στη Ρουμανία, στη Γερμανία, έχουν ακουστεί στη Βόρεια Ιταλία, έχουν ακουστεί στη Βόρεια Γαλλία. Θα λέγαμε λοιπόν ότι το μοντέλο του κράτους που θέλουμε είναι το σπονδυλωτό κράτος που δίνει το δικαίωμα στην περιφέρεια να αυτοδιαχειρίζεται πόρους, στη λεγόμενη περιφερειακή διακυβέρνηση, η οποία προλαμβάνει φαινόμενα απόσχησης όπως αυτό που παρατηρούμε στην Καταλωνία. Κύριε Πόντα, επιτρέψτε μου εδώ να πω, να εκφράσω, παρόλο που δεν προβλέπετε τουλάχιστον στα 5 πρώτα ερωτήματα, τα οποία είναι όλα αποστήδους, να ξέρετε. Είναι στη ροή του λόγου πάντα, δεν υπάρχει ερωτηματολόγιο γραπτό ποτέ στις εκπομπές μου. Και αυτό είναι το καλύτερο, να ξέρετε, ότι... και μακάρι όλοι οι δημοσιογράφοι να λειτουργούμε με αυτόν τον τρόπο, γιατί αποκαλύπτεται και ο ερωτώμενος. Έτσι ακριβώς. Εδώ λοιπόν επιτρέψτε μου να εκφράσω σε ένα είδος παρασπονδίας στην ουδέτερη ανάλυση που οφείλω να κάνω, για να μην φανεί ως πρημοδότηση υπέρ σας στον αγώνα αυτό που κάνετε, ότι σε όλους ρωτώ στο τέλος, μήπως να φανταστούμε τη Νέα Ελλάδα μέσα στη Νέα Ευρώπη σε ένα είδος αντιστοίχησης, εξισορρόπησης, μιας αναγκαίας μεταφοράς αρμοδιοτήτων και εθνικής κυριαρχίας από τις χώρες προς το κέντρο της Ευρώπης, με κοινούς υπουργούς της Ευρώπης και των Βρυξελών, να αντιστοιχηθεί με μια δυναμική, θεμελιωμένη μεταρρύθμιση στην αποκέντρωση, όπου αρμοδιότητες από το κέντρο κάθε χώρας θα μεταφερθούν στις υποπεριφέρειες της, δηλαδή στην περιφέρεια π.χ. Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης, όπου εκεί πέρα μέσα με περισσότερη διαφάνεια ο πολίτης θα έχει πρόσβαση στον έλεγχο, και μάλιστα με αρμοδιότητες που θα συνδυάζουν η κάθε περιφέρεια, η υποπεριφέρεια, την ανάπτυξη, την κατάρτιση με τα αναπτυξιακά πλεονεκτήματα κάθε περιοχής. Άρα αυτό που λέτε εσείς μοιάζει πάρα πολύ με το νέο στοίχημα για την Ευρώπη, και θα συμφωνήσω σε αυτό, σε παρασπονδία αν θέλετε της διοντολογίας. Ναι, ξέρετε, δεν γνωριζόμαστε και μου κάνει πραγματικά πολύ θετική εντύπωση ότι υπάρχουν φωνές που έχουν συλλάβει το μοντέλο που εμείς προτείνουμε. Είναι κρίσιμο και οι ακροατές σας να ανατρέξουν στον ιστότοπο της ΕΔΕΜ και στο λόγο μου τα τελευταία 2 χρόνια. Και ξέρετε, εμείς μιλούμε για περιφερειακή διακυβέρνηση. Η ολοκλήρωση της διάχυσης των αρμοδιοτήτων στην περιφέρεια περνά από το μοντέλο όχι της διεύρυνσης των ΟΤΑ, της τοπικής αυτοδιοίκησης, αλλά της μετεξέλιξής τους σε περιφερειακή διακυβέρνηση, η οποία λαμβάνει αρμοδιότητες εκτελεστικότητας. Παραδείγματος χάρη, της φορολογίας. Η φορολόγηση στα σύγχρονα κράτη θα πρέπει να γίνεται στον τόπο παραγωγής του πλεονάσματος και όχι να συγκεντρώνεται σε έναν κεντρικό κορβανά, σε μια πρωτευουσιανή διακυβέρνηση της χώρας, όπου τις ανάγκες και το feedback, αυτό που λέμε την ανταπόδοση της φορολόγησης, δεν μπορεί να την επιφέρει στην Ανατολική, παραδείγματος χάρη Μακεδονία, Θράκη, γιατί δεν ξέρει τα κατατόπους προβλήματα, δεν μπορεί να δημιουργήσει το πρωτόκολλο επιλογής και ανάγκης. Μία από τις ερωτήσεις που κάνω συχνά όταν γυρίζω την Ελλάδα, ειδικότερα τα τελευταία 2 χρόνια και περισσότερο τώρα, τον τελευταίο μήνα, ρωτάω ανθρώπους που ζουν στην περιφέρεια να μου περιγράψουν τους δρόμους γύρω από τις πόλεις τους, τα χωριά τους, τους λεγόμενους χαλικόδρομους, ξέρετε, που υπάρχουν στην επαρχία, ή τις ανάγκες τις οποίες έχουν. Και μου περιγράφουν ότι αυτές υπάρχουν από τον πατέρα τους, τον παππού τους. Έτσι θυμούνται, έχουν ταυτίσει το χώρο τους με ανεπαρκείς υποδομές. Και ξέρετε, είναι πάρα πολύ φυσιολογικό. Γιατί όταν το κράτος είναι απορροφητικό και όταν δημιουργεί πρωτόκολλα εξυπηρέτησης κεντρικά, τότε δεν μπορεί να γνωρίζει, να αντιληφθεί ή να αισθανθεί την ανάγκη του πολίτη στην περιφέρεια, και περιορίζει την αντοποδοτικότητα του φόρου μόνο στις βασικές παροχές. Στην έννοια μιας αφηρημένης υγείας, μιας αφηρημένης ασφάλειας, μιας αφηρημένης προστασίας κοινωνικής. Ενώ το μέλλον της διακυβέρνησης είναι η παραμετροποίηση, η εξειδίκευση δηλαδή του αντιδόρου της φορολογίας και της εισφοράς στην ανάγκη του κάθε πολίτη ξεχωριστά, του κάθε τόπου ξεχωριστά και της κάθε περιφέρειας ξεχωριστά. Είναι αυτό, κύριε Πόντα, που και εγώ λέω, πάρτε την ανάπτυξη, τη ζωή, την αυτοδιοίκηση στα χέρια σας. Και για να πάμε στο ζουμί λοιπόν, να συνεχίσουμε... Να προχωρήσουμε, ναι, γιατί κάναμε μεγάλη... Όχι, να συνεχίσουμε, γιατί αυτό είναι ουσιαστικά. Όλα τα υπόλοιπα είναι σημαντικά για την επικοινωνία και για το ήθος, αν θέλετε, της πολιτικής σκέψης. Αλλά εμένα με ενδιαφέρει οπωσδήποτε και το ζουμί, το διατάφτα, που το ρωτάω σε όλους, είναι στις 5 στάνταρ ερωτήσεις. Θα συνεχίσουμε λοιπόν εκεί που ξεκινήσαμε. Γι' αυτό που λέμε,
Θεωρείτε λοιπόν ότι αυτή η πρόταση προγραμματική για να εκκινήσει η χώρα, δεν θα πω επανεκκινηθεί, γιατί η επανεκκίνηση σημαίνει να συνεχίσει εκεί που ήταν πριν 10 χρόνια, που μάλλον ήταν πάλι τα προβλήματα κάτω από το χαλί. Τουλάχιστον σήμερα τα ξέρουμε. Άρα η σύγχρονη ευρωπαϊκή δημοκρατία, που αποτελεί πρότυπο και για την Ελλάδα, θα ήταν πάρα πολύ χρήσιμο να τη δούμε στο διατάφτα με τη μορφή ανάδειξης εδραίωσης εμπιστοσύνης μεταξύ της πολιτικής και των πολιτών, με τη μορφή α της μετατροπής του συστήματος, αν θέλετε, του πολιτιακού σε περισσότερο περιφερειακό αυτοδιοικητικό, της θέσπισης θητιών, αν θέλετε, και εδώ θα πάρετε θέση στις θητείες, δηλαδή νομοθετική, εκτελεστική εξουσία και περιφερειακή εξουσία ασυμβίβαστα, και μείωση των βουλευτών του κέντρου της νομοθετικής εξουσίας, αφού η νομοθετική εξουσία θα μεταφερθεί εν μέρη στις περιφέρειες με τη μορφή, για να μην φοβήσουμε τον κόσμο, όχι απαραίτητα περιφερειακής βουλής, άρα περιφερειακών βουλευτηρίων, με τους δήμαρχους μάλιστα να είναι εν είδη βουλευτές. Πάλι επανέρχομαι στο να δείτε, γιατί το πρόγραμμα αυτό εμείς το έχουμε δομήσει εδώ και 1,5 χρόνο. Ξέρετε, θα πω δύο πράγματα για να μην κουράσουμε παραπάνω τους ακροατές σας, γιατί είναι λίγο τεχνικά. Δεν είναι τεχνικά, είναι θέματα εμπιστοσύνης. Πρέπει ο κόσμος να δει τον αυτοπεριορισμό. Πρέπει να συζητήσουμε επιτέλους για την ουσία στην πολιτική. Έτσι. Το μέλλον της ευρωπαϊκής πολιτικής, να ξέρετε, εξελίσσεται και πρέπει να αναγνωρίζετε μόνο μέσω της διαδραστικής διακυβέρνησης. Διαδραστική διακυβέρνηση σημαίνει ότι το κάθε κομμάτι μέσα στο ίδιο πλαίσιο θεσμικής ολοκλήρωσης, παραδείγματος χάρη δηλαδή στην Ευρώπη, η κάθε χώρα δεν θα αποδέχεται και θα υπακούει μόνο σε εντολές ενός διευθυντηρίου που έχει εγκατασταθεί στις Βρυξέλλες, αλλά θα ανταλλάσσει παραγωγή πολιτικής και διακυβέρνησης και μέσω της γνώσης που έχει περιφερειακά. Το ίδιο μοντέλο πρέπει να αποτυπωθεί και εσωτερικά στα κράτη. Μου είπατε για τη μείωση των κεντρικών βουλευτών. Δεν είμαι, ξέρετε, πρόχειρος να σας πω αν πρέπει να γίνει, γιατί δεν έχουμε προϋπολογίσει το μοντέλο έργου για να ξέρουμε ακριβώς τον αριθμό. Είμαι όμως απολύτως σύμφωνος και είναι από τα πράγματα που εμείς πρώτοι προτείνουμε να εκταχθούν οι εκτελεστικές αρμοδιότητες σε τοπικά κοινοβούλια, τα οποία δεν πρέπει να φοβίζουν. Γιατί, ξέρετε, η κυριότερη λειτουργία του κοινοβουλίου είναι η ρυθμιστική. Δεν είναι η νομοθετική στο επίπεδο της αναγωγής του νόμου. Είναι η ρυθμιστική στο επίπεδο της ερμηνείας και της εξειδίκευσης του νόμου. Είναι σαφές αυτό που λέτε, επειδή όμως έχουμε μόλις 4 λεπτά ακόμα. Ακριβώς, ναι. Θέλω να πάμε σε δύο άλλα μείζωνα ερωτήματα. Καταρχήν η ΕΔΕΜ είναι η σύντμηση, η ακροστοιχίδα, αν θέλετε, της τεσσάρων λέξεων. Ένωση Δημοκρατία. Ένωση Δημοκρατικής Εθνικής Μεταρρύθμισης. Ακριβώς. Είναι λίγο σπάνιο σε ένα κεντροαριστερό ή κεντρό σχήμα να υπάρχει λέξη εθνικός. Εσείς αυτό πώς το προσδιορίζετε? Ένα είδος δηλαδή παραπομπής στα προτάγματα της δεκαετίας του 80, με ποια έννοια αναφέρεστε στο έθνος και στο εθνικό? Κοιτάξτε να δείτε, όπως σας είπα και πριν, εμείς θέλουμε να υπερπηδήσουμε τα δόγματα. Το έθνος δεν είναι ιδεολογικό κτήμα, ούτε κληρονομιά ιδεολογική μιας παράταξης. Είναι μια κοινή κληρονομιά του ελληνικού έθνους. Και το έθνος είναι το λίκνο, είναι η κοιτίδα, είναι η μήτρα αυτή που αναγεννά συχνά και είναι η ιερά μας παρακαταθήκη στην οποία πρέπει πάντα να γυρίζουμε. Ξέρετε, στην πορεία της ιστορίας μας, το κράτος κάποιες φορές ως Έλληνες το χάσαμε. Το έθνος όμως δεν το χάσαμε ποτέ, και από το έθνος γυρίσαμε και ανασύραμε και το κράτος και την πολιτεία και τη δομή που έχουμε σήμερα. Άρα δεν υπάρχει κανένας λόγος ούτε να αισθανόμαστε λιγότεροι επειδή είμαστε Έλληνες, ούτε να δαιμονοποιούμε την έννοια του έθνους και ούτε να τη χαρίζουμε σε καμία ιδεολογική ή κομματική παράταξη, γιατί αποτελεί κοινό παρονομαστή όλων μας και εμείς ερχόμαστε να υπερβούμε αυτά τα δόγματα και τα ρετρό πολιτικά συνθήματα, και το έθνος είναι το ίδιο έθνος και το ίδιο σημαντικό και για το σοσιαλισμό και για το φιλελευθερισμό και για το κέντρο και για όλους τους Έλληνες. Πολύ καλά κάνετε και το διευκρινίζετε, γιατί η επόμενη ερώτηση που θέτω σε όλους είναι: το πρόσημο παίζει σημαντικό ρόλο, το έθνος, οι υποθέσεις της εξωστρεφούς έννοιας βέβαια του έθνους και όχι της εσωστρέφειας, εξυπηρετείται με τον τίτλο προοδευτικό κέντρο, μεταρρυθμιστική κέντρο αριστερά, εμπεριέχει μέσα
και την, επιτρέψτε μου να πω, καθεστωτική και αλλοπρόσαλη συμπεριφορά της σημερινής διακυβέρνησης. Φυσικά όχι. Φυσικά όχι. Εμείς είμαστε άνθρωποι που όχι μόνο επενδύουμε, πιστεύουμε, αγγίζουμε στον ελληνισμό την παρακαταθήκη και των ιδεών μας και των εργαλείων μας, των πολιτικών και των εκτελεστικών. Ξέρετε, εμείς ερχόμαστε να πούμε ως απάντηση στο συντηρητισμό που το έθνος το περιορίζει σε σύνορα και το κλείνει σε κουτιά, ότι για μας η Ελλάδα δεν έχει σύνορα. Η Ελλάδα είναι παντού, αγγίζει τα πάντα του δυτικού πολιτισμού, είναι η ατμομηχανή του δυτικού πολιτισμού και των ιδεών που αυτός εκπέμπει, είναι η ατμομηχανή της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης. Τέλος, κύριε Πόντα, σε περίπτωση που δεν περάσετε στο δεύτερο γύρο, χωρίς αυτό να είναι, αν θέλετε, και δεοντολογικά ή επικοινωνιακά αναγκαίο να το δηλώσετε, αλλά αν θέλετε, ποιες είναι οι σκέψεις σας, δεδομένου μάλιστα ότι είστε επικεφαλής μιας τάσης μέσα στη Δημοκρατική Συμπαράταξη και ότι είστε νεότατος άνθρωπος, πολύ νέος, ποια είναι η πολιτική σας, αν θέλετε, προοπτική? Κοιτάξτε να δείτε, εγώ θα μιλήσω ξεκάθαρα με ό,τι κόστος και αν έχει αυτό, γιατί νομίζω ότι στη σύγχρονη πολιτική πρέπει να είμαστε αληθινοί και ξεκάθαροι. Εγώ συμμετέχω σε αυτή τη διαδικασία θέλοντας να διευρύνω το πεδίο του πολιτικού λόγου. Θέλω να πιστεύω ότι έχουμε και τις πιθανότητες ακόμα και να βρεθούμε στο δεύτερο γύρο. Αλλά ακόμα και αν δεν συμβεί αυτό, εγώ ως πρόεδρος της ΕΔΕΜ θα είμαι πιστός στις αρχές που έχω δεσμευτεί και έχω λάβει ως μέλος της Δημοκρατικής Συμπαράταξης και θα υποστηρίξω τη Δημοκρατική Συμπαράταξη όπως αυτή εκφράζεται μέσω της πρόεδρης. Κύριε Πόντα, θέλω να σας ευχαριστήσω θερμά για την συμμετοχή σας και για την προσφορά σας, την διανόηση για θέματα ευρωπαϊκά, ελλαδικά, θεσμικά και για την υποψηφιότητά σας. Και ελπίζω κάποια στιγμή να τα πούμε και εκτενέστερα στο μέλλον, γιατί πλέον νομίζω ότι θα έχουμε και τον χρόνο να τα πούμε πιο... Ναι, βεβαίως. Μας πίεζε και ο δικός μας, αλλά και ο δικός σας χρόνος. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Γεια σας.